Τάσο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα από την Καβάλα. Καλησπέρα. Για πες μας λοιπόν τι συμβαίνει εκεί αυτή την ώρα, αλλά και όλες αυτές τις μέρες, με όλο αυτό το σοκαριστικό που προέκυψε με το Αντόνοφ που έπεσε εκεί σε ένα σημείο, ευτυχώς σε χωράφια από ό,τι είδα, και δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Μέσα από ήταν κακό. Πραγματικά σοκαριστικό το γεγονός. Και μάλιστα και για κάποιον που κάνει αθλητικό ρεπορτάζ όπως εγώ, που βρέθηκα από πάρα πολύ κοντά σε όλο αυτό το περιστατικό, τα μεσάνυχτα του, μάλλον βράδυ αργά του Σαββάτου μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, ήταν και για μένα κάτι, ας πούμε, μια μεγάλη εμπειρία. Δεν θα μπορούσα να πω βέβαια εμπειρία έτσι θετική, αλλά αυτά και η δουλειά μας, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. Ήταν πραγματικά ένα σοκαριστικό γεγονός. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό που λέγανε εκεί όλοι οι κάτοικοι των χωριών του Παλαιοχωρίου και των Αντιφυλλίκων ήταν ότι ευτυχώς το αεροπλάνο δεν προσγειώθηκε μέσα σε κάποιο χωριό από τα δύο που συνορεύουν. Γιατί ακόμη θα ήμασταν εκεί. Θα τριλούσαν σίγουρα θύματα περισσότερα. Αυτό ήταν, ας πούμε, έτσι κάτι το παρήγορο, ας πούμε ότι ήταν κάτι το παρήγορο. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, δηλαδή εκείνη την ώρα επικρατούσε πανικός, προσπαθούσαν να μας απομακρύνουν οι αστυνομικοί, γιατί πάνω από το κεφάλι μας έσκαζαν βλήματα συνέχεια, ακουγόταν θόρυβοι, όπως επίσης υπήρχε μια μυρωδιά στην ατμόσφαιρα και όλοι εκείνη την ώρα είχαμε φοβηθεί για τοξικές ουσίες. Οπότε προσπαθούσαν να μας απομακρύνουν, και με το δίκαιό τους βέβαια, και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, και σε κάποιο σημείο τα μεσάνυχτα, γύρω στις 2, απομακρυνθήκαμε όλοι από το χώρο, δεν έμεινε κανένας. Ήταν και οι εντολές βέβαια που είχαν πάρει οι άνθρωποι. Εντάξει, αυτό βέβαια ήταν το λιγότερο μπροστά σε όλο αυτό που έγινε. Επικράτησε πανικός μέχρι βέβαια και αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν συνεργεία εκεί στο χώρο στο οποίο έγινε το τραγικό συμβάν και καθαρίζουν το χώρο, δηλαδή τώρα υπάρχει διαδικασία από οι τοξικές ουσίες, σύμφωνα και με δηλώσεις που έγιναν και από τους υπεύθυνους και από την πυροσβεστική. Δεν είναι κάτι το σοβαρό, δηλαδή αυτό που στην αρχή φοβηθήκαμε όλοι μας, και μένει τώρα, ας πούμε, να καθαριστεί η περιοχή από τα πυρομαχικά, από τα βλήματα που δεν ξέρουμε βέβαια με την πτώση του αεροπλάνου τι ακριβώς υπήρχε μέσα στο αεροπλάνο. Έτσι. Αυτό ήταν. Ήταν κάτι, ας πούμε, σοκαριστικό. Δεν το συζητάμε, έτσι όπως το είπατε και εσύ στην αρχή της συζήτησης, για όλους μας που βρεθήκαμε. Εγώ μάλιστα πλησίασα πάρα πολύ στην αρχή όταν έγινε γνωστό το περιστατικό. Από ένα σημείο και μετά υπήρχαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής, και αυτό μου έκανε εντύπωση. Υπήρχαν πάρα πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Ακριβώς στο σημείο όπου έγινε το συμβάν είχαν κατέβει με τα αυτοκίνητά τους, δηλαδή μας είχαν προλάβει όλους μέχρι βέβαια να γίνει γνωστό, και είχαν κατέβει με τα αυτοκίνητά τους αλλά και με τα πόδια, δηλαδή, αφού το βλέπανε, το βλέπανε που έπεφτε. Ακριβώς διέσχιζε σε ένα χωμάτινο δρόμο 500-600 μέτρα, δηλαδή έπαινες μέσα στα χωράφια για να φτάσεις κοντά πάνω από εκείνη την ώρα και εγώ ήταν, έτσι. Και είχε πάρα πολλούς κατοίκους. Και το πρόβλημα της αστυνομίας ήταν να απομακρύνει τους κατοίκους. Εκεί, ας πούμε, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Τελικά φύγαν όλοι. Δεν μπορούσαμε να... Όλοι μας φύγαμε, δηλαδή. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Παραδόν όμως αυτό ήταν το λιγότερο μπροστά στο κακό που ήδη είχε γίνει. Και βέβαια είναι γνωστό με τους 8 νεκρούς. Δυστυχώς τα παιδιά ναι, δυστυχώς αυτό ήταν ό,τι χειρότερο. Έγινε μια προσπάθεια από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να προσγειώσει το αεροπλάνο σε μια περιοχή που δεν ήταν κατοικήσιμη, δηλαδή έψαχνε να βρει μια αναγκαστική προσγείωση. Η αναγκαστική προσγείωση θα γινόταν σε κάποιο χωράφι, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό εκείνη την ώρα. Γιατί και το αεροδρόμιο των Ιταλαιώνα, που είναι κοντά στο χώρο που έγινε το τραγικό περιστατικό, δεν είναι ενεργό. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ακούω και μερικά πράγματα. Δεν είναι ενεργό το αεροδρόμιο των Ιταλαιώνα. Οπότε δεν προλάβαινε
να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που προανέφερα, δηλαδή μια αναγκαστική προσγείωση σε ένα χώρο, μια παιδιάδα, μια έκταση, ας πούμε, ένα χωράφι. Ναι. Ο ένας ο κινητήρας ήταν αυτό που προκάλεσε, ο δεξιός κινητήρας ήταν αυτό που προκάλεσε αυτό το τραγικό περιστατικό. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος, προσπάθησε, και το κυριότερο είναι ότι δεν προσγείωσε τελικά το αεροπλάνο μέσα στα χωριά. Ναι. Και μάλιστα, σε συγκεκριμένες περιοχές. Όταν στη κουβέντα που είχαμε τον πύργο ελέγχου, τον ρώτησαν από τον πύργο ελέγχου αν θέλει να πάει στην Καβάλα ή αν θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό ήταν το φοβερό. Ο ελεκτής νομίζω ότι του είπε για Καβάλα μετά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αλλά το αεροδρόμιο το ένα θα πήγαινε στη Χρυσούπολη. Γιατί το αεροδρόμιο του Αμυγδαλώνα δεν είναι ενεργό. Δεν μπορεί δηλαδή να, σε εισαγωγικά, να φιλοξενήσει τέτοιες καταστάσεις δύσκολες. Οπότε μάλλον ο προορισμός του ήταν για Χρυσούπολη. Ναι. Για εκεί ήταν. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Τάσο Πατσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τα όσα στενάχωρα βέβαια μας μετέφερες, αλλά αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα στην Καβάλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ εύχομαι την άλλη φορά να μιλήσουμε για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο και για τέτοια τέλεια, τέλεια, ναι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, να είσαι καλά.